Οι διατάξει του νομοσχεδίου στο πρώτο και δεύτερο μέρο που αφορούν το σύστημα τη καινοτομία στο δημόσιο τομέα και ρύθμιση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα είναι συνέχεια των διατάξεων που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για το επιτελικό κράτο. Ένα κράτο που έχει αναδείξει πολλέ φορέ μέσα από τι παρεμβάσει του το ΚΚΕ, που είναι πάρα πολύ ικανό να ανταποκρίνεται στι ανάγκε των επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο είναι ανίκανο να ικανοποιήσει τι λαϊκέ ανάγκε. Δρά καριαία και αποτελεσματικά όταν πρόκειται να καταστήλει του αγώνε των εργαζομένων, είναι βραδικίνητο και αναποτελεσματικό όποτε χρειαστεί να παρέμβει για να προστατεύσει τον λαό. Η αποτελεσματικότητα για την άρχουσα τάξη είναι η γρήγορη και ολοκληρωμένη εφαρμογή τη πολιτική που εκφράζει τα συμφέροντά του και αυτό διασφαλίζουν οι νομοθετικέ ρυθμίσει Όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Όσου επιθετικού προσδιορισμού και αν τους προ... του προσδώσατε, επιτελικό, ψηφιακό, δημοκρατικό, κοινωνικό, κράτος πρόνοια, κράτος δικαίου, η, εσ... η ουσία του παραμένει αναλύωτη. Είναι ένα βαθιά ταξικό και αυτό δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Αρκεί να δει κανεί αυτέ τι μέρε το δράμα που ζουν οι λαοί τις Τουρκίας και τις Συρίες και την πλήρη αδυναμία των κρατικών μηχανισμών να συνδράμουν ώστε να αντιμετωπιστούν ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες όπως η στέγαση και η σύντηση των πληγέντων. Η γειτονική Τουρκία που ανήκει στις 20 πλουσιότερες χώρες του κόσμου και όμως το κράτος της έκανε τα μάτια όταν οι εργολάβοι κατασκεύαζαν ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια και τελικά μετατράπηκαν σε τσιμεντένια φέρετρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές θυσιάστηκαν για άλλη μια φορά στο βωμό του κέρδους γιατί όσο κυριαρχεί αυτό το σύστημα οι άνθρωποι είναι αδύνατον να μπουν πάνω από τα κέρδη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από την εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Κοινοτομία στο δημόσιο τομέα. Το γεγονός για παράδειγμα ότι τα δημόσια σχολεία τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν σήμερα με τρόπο ικανοποιητικό, δεν οφείλεται στην έλλειψη καινοτομία, αλλά στην εφαρμογή μια πολιτική που μετατρέπει τι ανάγκε του λαού για μόρφωση και υγεία σε πανάκριβα εμπορεύματα. Η καινοτομία που επικαλείστε είναι εκ των προτέρων ενταγμένη στο ασφεκτικά όρια των αντιλαϊκών πολιτικών. Όπω άλλωστε ορίζει το άρθρο 5 και την κατάρτιση του Εθνικού Σχέδιου Δράση για την Καινοτομία, λαμβάνονται υπόψη τα κείμενα, εθνικών στρατηγικών και άλλα θε... θεματικά αντικείμενα καθώς και έργα ή δράσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων. Αυτό που η κυβέρνηση επιδιώκει με τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι να στρέψει τους δημόσιους υπάλληλους και τους φορείς του δημόσιου τομέα σε μια πιο ενεργητική στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν σας αρκεί οι κρατικοί υπάλληλοι απλώς να εφαρμόζουν το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά θέλετε να συμβάλλουν με δημιουργικό και καινοτόμο στην γρήγορη προσαρμογή του κράτου στι προτεραιότητες του κεφαλαίου. Να κάνουν δική του υπόθεση του στόχου και τη στρατηγική τη αστική πολιτική. Να βάλουν τα χέρια του, να βγάλουν τα μάτια του, όπω λέει και ο λαό μα. Μάλιστα, δεν θα μα κάνει εντύπωση αν στο μέλλον μετακυλίονται κυβερνητικέ ευθύνε για τις δυσλειτουργίες των δημοσίων υπηρεσιών στους ίδιους τους υπαλλήλου με το επιχείρημα ότι δεν ήταν αρκετά καινοτόμοι. Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η εξέλιξη στην τοπική διοίκηση, όπω έχει δρομολογηθεί με τι μεταρρυθμίσει από όλε τι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Καποδίστρια, τον Καλίκρατη, τον Κλισένη, και συνεχίζεται με ενσωμάτωση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων επιδιώκουν να προχωρούν πιο γρήγορα οι αντιλαϊκοί στόχοι. Όλε οι νομοθετικέ ρυθμίσει συνδέθηκαν με το δραστικό περιορισμό τη χρηματοδότηση των Δήμων από τον κρατικό προπολογισμό, την προσφυγή σε δανεισμό των Δήμων με ένταση τη φοροεπιδρομή και την επιβάρηση του λαϊκού εισοδήματο με τη συρρήκνωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, με την ανταπόδοση και τη ιδιωτικοποίηση σε πρόνοια, υγεία, παιδεία με τι συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έργα και υποδομέ, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, την αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών από μόνιμο προσωπικό. Ο εξωτερικό και η επιτελικότητα κράτου και τοπική διοίκηση εξελίσσονται πάνω από μία εικοσαετία. Στόχο όλων είναι η δημιουργία ενό αποτελεσματικού τοπικού κρατικού μηχανισμού για τι ανάγκε του κεφαλαίου και εχθρικό για το λαό σε κάθε πτυχή τη ζωή του ένα μηχανισμό γυμνό, ανίκανο και αναποτελεσματικό όταν αναμετριέται με τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες και αποτελεσματικό γρήγορο και γαλαντόμο όταν συναντιέται με τα σχέδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Συνεχίζουν να απουσιάζουν προκλητικά από το πεδίο παρέμβαση τη τοπική διοίκηση των φορέων τη, οι ολοκληρωμένε παρεμβάσει σε ζητήματα αντισυσμική θωράκιση που είναι στην επικαιρότητα, αντιπλημμυρική αντιπυρηνική προστασία, λαϊκά προβλήματα και ανάγκε που έρχονται και επανέρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Με, αφορμογή, με αφορμή την τραγωδία στην Τουρκία, επαναφέρουμε το θέμα συνολικά. Τη αντισυσμική θωράκιση, του άμεσου ελέγχου των σχολικών και των δημόσιων κτηρίων με ευθύνη του κράτου και να σταματήσει η διάχυση των ευθυνών. Οι ελεύθεροι χώροι και οι παραλίε που έχουν απομείνει παραδίδονται ένα προ ένα στο δυτικό κεφάλαιο προ αξιοποίηση, όπω το ελληνικό Άγιος Κοσμά, η Πυρκάλο, ο Φλίσβο και άλλοι, καθώ και όλο το παραλιακό μέτωπο, στο οποίο καταργείται η δωρεάν πρόσβαση και ουσιαστικά επιχειρηματική του αξιοποίηση θα κάνει απαγορευτική την πρόσβαση στι εργατικέ λαϊκές οικογένειε. Κοινωνικέ δομέ και υποδομέ υγεία πρόνοια, σχολική στέγη, αθλητισμού, πολιτισμού συνεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών και παραδίδονται σταθερά στο δυτικό κεφάλαιο με τελευταίο παράδειγμα την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά στη Λάμδα, και την εκδίωξη των αθλητικών σωματείων αθλητών και του λαού που αθλούνταν στο συγκεκριμένο χώρο. Οι συμπαράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προχωρούν σε όλου του τομεί. Με οδηγό την απαγόρευση των προσλήψεων, τη λογική τη ανταπόδοση σε υπηρεσίε, τη λεγόμενη αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων, οι είδη αναπτυξιακών οργανισμών και δικτύων υποκαθιστούν στην πορεία το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών μακριά από τον έλεγχο και την ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι ιδιωτικοποιήσει δημοτικών υπηρεσιών η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στους Δήμους και τις Περιφέρειες συνοδεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με την ψευτιά ότι θα βοηθήσει να λυθούν λαϊκά προβλήματα γιατί είναι πιο κοντά στον πολίτη. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών με χαρακτηριστές της προνοιακές δομές και υπηρεσίες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις υπηρεσίες ίδρευσης. Οι αντιδραστικέ θεσμικέ ανατροπέ τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στο όνομα τη διακυβέρνηση των Δήμων, άλλαξε προ το ανδραστικότερο και επιμένει η κυβέρνηση και σε αυτό το νομοσχέδιο, ε, τα, τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων τη τοπική διοίκηση. Με αποτέλεσμα, τα Δημοτικά Συμβούλια παρά την τροπολογία για τι αρμοδιότητε τη Οικονομική Επιτροπή και ποιότητα ζωή που πέρασε πριν λίγο διάστημα, ε, σε εναρμόνιση με την απόφαση του ΣΤΕ μετατρέπονται τα Δημοτικά Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα και σε παρακολουθητές της πολιτικής των Δημάρχων και της εκάστοτε κυβέρνηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναδιαρθώσεις στην τοπική διοίκηση ευθυγραμμίζονται με επιταγές και τις ανάγκες της ευρωνοσιακής αγοράς. Επισημαίνουμε ότι το κράτος και οι Δήμοι δεν είναι ουδέτερο πεδίο. Η αναδιανομή του πλούτου σε όφελο του εγχώριου και του ξένου κεφαλαίου είναι αυτή που διαπερνά ένα προς έναν και όλου μαζί του θεσμικού φορεί του κράτου, τι δικέ λειτουργίε και αναδιαρθρώσεις που προωθούνται, που τελικά δείχνουν ποιο πληρώνει και ποιο σταθερά ωφελείται από αυτέ τι πολιτικέ. Με αυτή τη ματιά, στεκόμαστε απέναντι στι αντιδραστικέ αλλαγέ. Όπω, για παράδειγμα, με το άρθρο 16. Η διάταξη ορίζει ότι οι θέσει ευθύνη στου αναμεσαϊκού οργανισμού τη τοπική διοίκηση θα στελεχώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναμεσαϊκού Οργανισμού. Στην πράξη θα τοποθετούνται οι κάθε φορά αρεστοί. Κατά τα άλλα, μα μιλάτε για διαφάνεια και αξιοκρατία. Με την απαράδεκτη ρύθμιση του άρθρου 16, που ζητάμε να την αποσύρετε, κύριε Πρόεδρε, του άρθρου 29, με συγχωρείτε, έρχεστε να θωρακίσετε ακόμα περισσότερο το κράτο απέναντι στου αγώνε των εργαζομένων. Όπω των εργαζομένων στι υπηρεσίε δόμηση. Έχουμε καταθέσει σχετική ερώτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων μηχανικών στο δημόσιο τομέα, που από 12.000 το 2011, σήμερα έχουν απομείνει 7.500 περίπου, με τις συνδόμηση στου Δήμου να είναι η υποστελέχωση τραγική, με το 60% των Δήμων να λειτουργούν με λιπέστατο προσωπικό, με πρόσχημα την υποστελέχωση. Αυτέ οι κρίσιμε υπηρεσίε παραδίδονται στου αναπτυσιακού οργανισμού. Η απεργία του, κύριε Υπουργέ, που είχε σαν αίτημα τη στελέχωση των Ειδών, ε, δεν κηρύχθηκε παράνομη από τα δικαστήρια και είναι μία από τι εξαιρέσει. Τώρα, με αυτό το, το άρθρο, δίνεται δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό. Αν ο εκλεγμένο δήμαρχο ή περιφερειάρχη δεν προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον των εργαζομένων που απεργούν, να προσφεύγει στα δικαστήρια προκειμένου να βγάζει τι απεργίε των οργανισμών, των εργαζομένων σε οργανισμού τη τοπική διοίκηση και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παράνομε και καταξιστές. Πρόκειται πραγματικά για θράσο και αντί να στραφείτε στην επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στου οργανισμού τοπική διοίκηση, με μόνιμε προσλήψει του αναγκαίου προσωπικού, με μέτρα ασφάλεια στην εργασία που μετρούν δεκάδε νεκρού και εκατοντάδε σακατεμένου στου χώρου δουλειά τα τελευταία χρόνια, έρχεστε και συμπληρώνετε με ακόμη πιο αυταρχικέ διατάξει το νόμο έκτρομα του Χατζηδάκη. Αντίστοιχα, ο κάθε υπουργό παιδεία θα μπορεί να στρέφεται ανάντια στου εργαζόμενου των πανεπιστημίων, αν κηρύξουν απεργία. Δεν σα φτάνει που 9 στι 10 απεργίε βγαίνουν παράνομε και καταχρηστικέ. Από τα δικαστήρια θέλετε να βγαίνουν όλε παράνομε. Κατά τα το αστικό σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην απεργία. Πρόκειται για την ίδια κατοχύρωση που έχουν και το δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία, στη στέγη, που περιλαμβάνονται και αυτά στο Σύνταγμα, ω διακηρύξει για να συσκοτίζουν τον ταξικό χαρακτήρα του δικαίου. Όπω με το άρθρο 33. Τι κάνετε, επεκτείνεται η καταχώρηση σε ηλεκτρονικό μητρό και το σωματείο γενικού σκοπού έχει προηγηθεί η ρύθμιση του Ρώμου Χατζηδάκη, που, στόχευε, στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των συγκεκριστικών σωματείων και την καταχώρηση μια σειρά ευαίσθητων δεδομένων, όπω οι στα ψηφοδέλτια τη κάθε συγκεκριστική παράταξη. Οι διατάξει αυτέ συνάντησαν καθολική αντίδραση από του εργαζόμενου και τα συνδικάτα του. Μάλιστα, ακόμα και τα αστικά δικαστήρια έκναν ορισμένε από τι διατάξει ω αντισταγματικέ. Είναι φαναλό λοιπόν πω τα μητρώα αυτά του είδου πλασάρονται ω αναγκαίο εξυγχρονισμό στα πλαίσια τη ψηφιακή μετάβαση, όμω στην πράξη οδηγούν σε κρεταμένο φακέλωμα και σε περιστολή δικαιωμάτων. Όπω με το άρθρο 43, πάλι μια ανατροπή, που δίνει την αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων να αποφασίζει την αποδοχή μελετών. Που αφορούν έργα και παροχέ τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίε συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Επίση, με το άρθρο 55, για τι εισφορέ των ΟΤΑ πρώτου βαθμού υπέρ Φόδσδα, για τι διαδικασίε σύσπραξη, ο ΣΥΡΙΖΑ με τι ρυθμίσει του ανάλογου νόμου πρόβλεψε να μπαίνει μέσω των οικείων Φόδζα απευθεία χέρι στα έσοδα των Δήμων από τα ανταποδοτικά του τέλη, προκειμένου να καλυφθούν οι εκάστοτε οφειλέ του προ τον οικείο Φόδζα λόγω αδυναμία του να καταβάλουν εμπρόθεσμα το σύνολο τη εκάστοτε φορά του. Τώρα εσεί τι επεκτείνετε. Ακόμη και στην περίπτωση που οι Δήμοι πληρώνουν τακτικά την οφειλόμενη σφορά του, αλλά οι σφορέ του δεν αρκούν για να πληρωθεί ο ανάδοχο. Σε αυτή την περίπτωση και με την ίδια κατανολογική διαδικασία μπαίνει άμεσο χέρι και στα έσοδα των υπόχρεων Δήμων από του ΚΑΠ για τις ρυθμίσεις για τα ζώα συντροφιάς, ισχύει απόλυτα, κύριε Υπουργέ, αυτό που σας είχαμε πει κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ότι έχετε κάνει αποθητική και αποκρουστική την κατοχή ενός κατοικιδίου από ε, τους ανθρώπους. Είναι τεράστια η επιβάρυνση, τα χαράτσια και οι επιβαρύνσεις που συνεπάγονται αυτές οι διαδικασίες για τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς τα έχουμε καταψηφίσει κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, καθώ μετατρέπουν την κατοχή κατοικιδίου ω πολυτέλεια. Ω ΚΚΕ, τέλο, δίνουμε τι δυνάμει μα ώστε να οργανώνουμε την πάλη, τη διεκδίκηση μέσα από τι γραμμέ του εργατικού και λαϊκού κινήματο, αλλά και στου Δήμου, στι τοπικέ αρχέ, ενάντια στι ανταστικέ ανατροπέ. Καλούμε λοιπόν τι εργατικέ λαϊκέ δυνάμει να εγκαταλείψουν αυτές τις δυνάμεις και κεντρικά και περιφερειακά και τοπικά να δυναμώσει ο αγώνα συνολικά για την ανατροπή της πολιτικής που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για να ανοίξει ο δρόμος για οργάνωση τη κοινωνίας και της οικονομίας με κύριο κριτήριο τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού στις βουλευτικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής. Για τα άρθρα θα τοποθετηθούμε αναλυτικά αύριο, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποια που είναι θετικά.